Hey, τι κάνετε, σήμερα θα σας κάνω ένα βίντεο που θέλετε να δείτε εδώ και καιρό. Το πρόβλημα είναι ότι έχω πάρα πολλά ρούχα τα οποία δεν χωράνε στις ντουλάπες μου και πολλοί από εσάς μου σχολιάσατε ότι θέλετε να δείτε ένα βίντεο με το πώς οργανώνω την ντουλάπα μου. Οπότε σκέφτηκα ότι εφόσον θα κάνω αλλαγή από τα χειμερινά στα καλοκαιρινά, μπορώ να σας το δείξω. Και για τα ρούχα θα πρέπει να φτιάξω στίβες με αυτά που θα δωρήσω, με αυτά που θα κρατήσω και με αυτά που θα ανακυκλώσω. Αυτή τη στιγμή έχω βγάλει όλα μου τα παπούτσια, έχω όλα μου τα παπούτσια εδώ και εδώ έχω μία στίβα με ρούχα πάνω στην καρέκλα. Αυτή είναι όλη η συλλογή με τα παπούτσια και τα έβγαλα ώστε να μπορέσω να ξεκαθαρίσω ποια θα κρατήσω, ποια φοράω πιο συχνά και ποια θα ξεφορτωθώ. Δεν περίμενα πραγματικά να είναι τόσα πολλά. Νόμιζα ότι είχα 5 ζευγάρια παπούτσια, αλλά όταν τα έβαλα στη σειρά και τα είδα, έχω απίστευτα πολλά παπούτσια. Και επίσης τα ρούχα που έχω πάνω στην καρέκλα δεν είναι τίποτα μπροστά στα υπόλοιπα ρούχα που έχω. Και η συρταριέρα είναι κυριολεκτικά γεμάτη. Λοιπόν, θα κάνω διαφορετικές τώρα στίβες. Μία για τα πράγματα που θα κρατήσω, μία για τα πράγματα που θα δωρήσω και μία για τα πράγματα που θα πάνε για ανακύκλωση. Αυτό που κάνω όταν λέω ανακύκλωση είναι να τα πηγαίνω στα H&M και μου δίνουν ένα κουπόνι με 10% έκπτωση για την επόμενη αγορά. Δεν είναι sponsor το βίντεο, απλά σας το λέω για να το κάνετε αν θέλετε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα sneakers. Νομίζω τα sneakers τα θέλω όλα, εκτός από αυτό εδώ το ζευγάρι που με χτυπάνε και δεν μου κάνουνε. Επίσης θα ξεφορτωθώ αυτά εδώ τα σανδάλια και αυτά εδώ που δεν τα φοράω πλέον. Και αφού τελείωσαμε τα παπούτσια, τώρα θα πάω στα ρούχα και έχω αυτή την τεράστια στίβα εδώ. Οπότε το μαγιό αυτό δεν μου κάνει, θα πάει για ανακύκλωση. Ούτε και αυτό το τζιν. Αυτό λέω να το κρατήσω. Αυτό το τζάκετ το αγαπώ, οπότε λέω να το κρατήσω. Η καρέκλα μου είναι επιτέλους καθαρή και έφτιαξα τρεις στίβες, μία για τα πράγματα που θέλω να κρατήσω, μία για τα πράγματα που θα δωρήσω και μία για τα πράγματα που θα πάνε για ανακύκλωση. Τώρα ήρθα και στην ντουλάπα μου για να δω τι δεν χρειάζομαι από εδώ και να τα ξεχωρίσω ανάλογα με το χρώμα και το αντικείμενο. Αυτό το τζάκετ το φοράω όταν κάνει κρύο, οπότε λέω να το κρατήσω. Αυτό δεν το έχω φορέσει ακόμα, αλλά λέω να το κρατήσω. Θα ξεφορτωθώ αυτό, είναι χαριτωμένο, αλλά δεν μου χωράει πλέον. Αυτό θα το κρατήσω, το έχω βάλει πολλές φορές και πιστεύω θα το ξαναβάλω. Θα ξεφορτωθώ και αυτή τη ζακέτα, αν και σκέφτομαι ότι δεν θέλω να την ξεφορτωθώ και σκέφτομαι να την κρατήσω. Κατάλαβα ότι έχει περάσει πολύ ώρα, οπότε στα συρτάρια θα κάνω ένα γρήγορο ξεκαθάρισμα, γιατί δεν θέλω να πάει 2 η ώρα και εγώ ακόμα να κάνω ξεκαθάρισμα. Οπότε μπορεί να χρειαστεί να τελειώσω και αύριο αυτό το βίντεο. Αυτό θα το κρατήσω. Αυτό. Ναι. Αυτό όχι. Όχι.
Αυτό είναι ναι. Αυτό είναι όχι. Μήπως το χρειαστώ όμως. Λοιπόν, τελείωσε το ξεκαθάρισμα για σήμερα. Έχει πάει πολύ αργά, ήδη έχω αρχίσει να κουράζομαι. Οπότε θα συνεχίσουμε αύριο για να σας δείξω περισσότερες λεπτομέρειες. Πού πάει συγκεκριμένα το κάθε τι. Όπως μπορείτε να δείτε, είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό που έχει γίνει ως τώρα και είμαι πολύ ενθουσιασμένη για αύριο. Αύριο θα γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα και είμαι πολύ ενθουσιασμένη που πλέον το δωμάτιό μου είναι οργανωμένο και όταν είναι οργανωμένο έχεις πιο ήρεμο και πιο καθαρό μυαλό. Εάν έχετε κι εσείς ακατάστατη ντουλάπα και θέλετε να κάνετε ξεκαθάρισμα, απλά κάντε το. Θα νιώσετε τόσο καλύτερα μετά, γιατί είναι πάρα πολύ θεραπευτικό. Οπότε, τώρα λέω να πάω να κοιμηθώ και θα τα πούμε αύριο. Σας δείχνω τι έχει γίνει. Έχω πολλές σακούλες σκουπιδιών να βγάλω αύριο, αλλά η ντουλάπα μου είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Είναι η επόμενη μέρα, χθες έμεινα όσο αργά για να καθαρίσω αυτό το δωμάτιο, οπότε είναι η δεύτερη μέρα που θα καθαρίσω αυτό το δωμάτιο. Και αυτά εδώ είναι όλα βρώμικα ρούχα και θα τα πάω στο πλυντήριο για να τα βάλω σήμερα για πλύσιμο. Τώρα θα κοιτάξω κάποια προϊόντα και θα τα χωρίσω στο ποια θέλω και ποια όχι. Είναι skin care και προϊόντα για τα μαλλιά και θα τα χωρίσω σε ποια θα κρατήσω και ποια όχι. Αυτό εδώ είναι ένα καθαριστικό προσώπου, θα το κρατήσω. Μία τονωτική λοσιόν και αυτή θα την κρατήσω. Ένα γαλάκτωμα δε μακιγιάζ και αυτό νομίζω θα το κρατήσω. Νομίζω θα τα κρατήσω όλα στο τέλος. Ένα cooling spray με αντιλιακή προστασία έχω παρόμοιο, οπότε αυτό δεν θα το κρατήσω. Αντιλιακή επίσης έχω, δεν θα την κρατήσω. Λοιπόν, μόλις τελείωσαμε τα προϊόντα και το vanity και όλες οι επιφανείς είναι καθαρές. Εδώ έχουμε το γραφείο που κάνω το μακιγιάζ μου και εδώ έχω όλα τα καλλιντικά για μακιγιάζ, τα έχω χωρισμένα μέσα σε κατηγορίες και εδώ. Λοιπόν, τελείωσαμε το ξεκαθάρισμα ρούχων, παπουτσιών και καλλιντικών και είμαι έτοιμη να σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα του δωματίου μου. Νιώθω τόσο ανακουφισμένη και είμαι έτοιμη να σας δείξω το δωμάτιό μου πως έχει δημιουργηθεί. Αυτή εδώ είναι η συρταριέρα μου, τα έχω βγάλει όλα έξω και τα έχω ξαναδιπλώσει και εδώ έχω κάποια επίσης ρούχα, εδώ έχω αφήσει ένα κενό. Καθάρισα την περιοχή που κάνω το μακιγιάζ μου και αφήστε μου ένα σχόλιο αν θέλετε να δείτε το πώς οργανώνω τα προϊόντα του μακιγιάζ μου. Και αυτή είναι η ντουλάπα, είναι το σημείο για το οποίο είμαι περισσότερο περήφανη. Έχω βάλει όλα τα παπούτσια στη σειρά, έχω βάλει όλα τα ρούχα, προσπάθησα να τα κάνω χρωματικά. Εδώ έχω βάλει κάποιες ζακέτες, εδώ έχω βάλει κοντομάνικες μπλούζες, φούστες, κάποια shorts και κάτω έχω βάλει τις τσάντες μου. Επίσης εδώ έχω κάποια πανωφόρια και εδώ έχω χειμερινές μπλούζες. Ήταν πολύ διασκεδαστικό, αισθάνομαι πολύ καλύτερα τώρα που είναι καθαρό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Σας αγαπώ πολύ, σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει like σε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να μου αφήσετε κάτω στα σχόλια αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο. Επίσης κάντε εγγραφή, ακολουθήστε με στα υπόλοιπα social media. Σας αγαπώ πολύ,